συζητάμε το κοινωνικό μέρισμα και το πλεώνασμα και την υπέρβαση του πλεονάσματος και πού θα πάει. Σας εξήγησα γιατί θεωρούμε ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι επίγον. Μόνο ο κύριος Μαυρωτάς ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το ζήτημα, που αναγνώρισε ότι έπρεπε να υπάρχει συμφωνία. Ο λόγος που δεν μπορούσε να γίνει πριν είναι αυτό που είπατε εσείς και εγώ, ότι δεν έπρεπε να συμφωνηθεί, αλλά το δεύτερο ήταν να έπρεπε να έχουμε και τα δεδομένα, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι το πλεώνασμα. Σε αυτό θα επιστρέψω. Και το δεύτερο όμως που δεν αναφερθήκατε και δεν αναφέρθηκε κανένας, είναι ότι πραγματικά υπάρχουν διοικητικά προβλήματα για το πώς αυτό το μέρισμα θα φτάσει στους δικαιούχους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και το timing έχει να κάνει με αυτό, δεν έχει να κάνει με το άγχος που έχω για τη σοσιαλδημοκρατία και ο ρόλος που θα παίξει η κυρία Ξαφά, ο κυρίος Μάνος και ο κυρίος Ψωμιάδης σε αυτή την αναβάθμιση της σοσιαλδημοκρατίας, ούτε έχει για να κρύψουμε κάτι άλλο. Ήταν αυτοί οι τεχνικοί λόγοι που το είχαμε. Ας κάνουμε όμως τώρα μια σύγκριση, γιατί μίλησε ο κύριος Βρούτσης με το 2014, πόσο καλά ήταν τα πράγματα. Με το νόμο 4254 του 2014 προβλέθηκε καταβολή ποσό ως 450 εκατομμύρια. Το αφήγημα τότε ήταν ότι η υπέρβαση του στόχου του 2013 θα συνεχιζόταν και το 2014. Και γι' αυτό φέρατε μια κοινή υπουργική απόφαση τον Απρίλιο του 2014 για να ξοδευτούν αυτά τα 450. Το αποτέλεσμα του 2014 με στόχο 1,5%, δηλαδή περίπου 3 δις, το τελικό αποτέλεσμα τι ήταν? Ήτανε 77 εκατομμύρια, όχι 77 δισεκατομμύρια, 77 εκατομμύρια. Δηλαδή, αντί για 1,5, ήταν 0,43. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Άρα, δεν δώσατε μέρισμα αφού είχατε εξασφαλίσει ότι είχατε υπεραπόδοση. Το δώσατε από πριν, χωρίς να το εξασφαλίσατε. Και αυτό είναι που δημιούργησε το πρόβλημα. Τώρα, όχι μόνο δεν δέχεστε αυτό το λάθος που το κάνατε το 2014, αλλά το Φλεβάρι και το Μάρτι του 2017 μας πρόχνατε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Ήρθε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εγώ έχω προτάσεις που να πάει το κοινωνικό μέρισμα τώρα. Δηλαδή να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνατε εσείς το 2014, να το κάνουμε ξανά. Δεν το κάνουμε αυτά τα λάθη, μαθαίνουμε εμείς. Πρέπει να σας πω επίσης, κύριε Βρούτση, ότι εγώ θα καταθέσω, θα πάρω κάτω την ομιλία σας, γιατί στο Πανεπιστήμιο διδάσκω ένα μάθημα φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών και σε αυτό το μάθημα έχει ένα ειδικό μάθημα που είναι η χρήση και κατάχρηση των στατιστικών. Νομίζω μπορώ να το χρησιμοποιήσω το υλικό της ομιλίας σας, γιατί σχεδόν κανένα από τα λάθη που εντοπίζω στους φοιτητές δεν το κάνατε εσείς. Δηλαδή, μας λέτε ότι χάσαμε τόσα δισεκατομμύρια γιατί η πρόβλεψη του 2014 ήταν για η ρυθμή ανάπτυξη από το 2014, 2015, 2016, 2017 και η πραγματική ρυθμή ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη. Αλλά αυτό κόστησε στους Έλληνες φορολογούμενους 30-40 δις. Γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ την ίδια άσκηση για το 10 μέχρι το 2014? Δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ αυτή την ίδια άσκηση. Τι ήταν οι προβλέψεις το 10, το 11, το 12, το 13 και τι κάνατε? Άρα χάσατε και εσείς 36 δις. Έτσι θέλετε να το πάμε? Με τέτοιες στατιστικές αναλύσεις. Να συγκρίνουμε δηλαδή προβλέψεις με τι έγινε. Και να το πάμε αυτό ότι είναι πραγματική απώλεια για την κοινωνία και την οικονομία. Άρα ή θα δεχτείτε ότι δεν είναι καλή μέθοδος αυτή, και άρα ούτε εμείς ούτε εσείς χάσατε, ή θα θεωρήσετε ότι είναι καλή μέθοδος και έχετε κάνει το ίδιο ακριβώς με εμάς. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση. Δεν βοηθάει σε κανέναν. Το άλλο λάθος στατιστικό. Μαθαίνουμε στους φοιτητές μας ότι άλλο είναι μια αύξηση σε οτιδήποτε, στα εγκλήματα που είναι επειδή έχει πραγματική αύξηση, και άλλο είναι μια αύξηση που έχει αυξηθεί η παρατήρηση. Δηλαδή το παρατηρούμε το φαινόμενο περισσότερο. Μας είπατε δηλαδή ότι δεν έχει κάνει τίποτε το Υπουργείο Εργασίας για την αδήλωτη εργασία. Λες και εσείς είχατε κορώνα στο κεφάλι σας
όλα αυτά τα χρόνια την υπηρεσία παρακολούθηση των εργαζομένων και τις σχέσεις εργασίας. Αυτό μας λέτε. Αυτό μας λέτε. Ότι όσο ήταν η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο μέρημνα ήταν το ΣΕΠΕ, το πρώτο μέρημνα ήταν οι επιθεωρητές να πηγαίνουν εκεί και να δίνουν. Αυτό προσπαθείτε να μας πείτε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι από τα πολλά πράγματα που είμαι περήφανος για αυτή την κυβέρνηση είναι αυτό για την εργασία. Ότι για πρώτη φορά το έχει βάλει το Υπουργείο Εργασίας. Μπράβο και στις τρεις υπουργούς για αυτό το πράγμα. Άρα μην μας πείτε ότι έχει αυξηθεί η αδίλωτη εργασία. Όταν κάνουμε περισσότερες έρευνες και βρίσκουμε ότι υπάρχει αδήλωτη εργασία, γιατί απλώς εσείς δεν κάνατε έρευνες και δεν το βρίσκατε. Γιατί κόβατε τους επιθεωρητές και ήταν ούτε στις πρώτες 5.000 προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης. Και αφού ήταν τόσο καλά τα πράγματα το 2014, μπορώ να κάνω μια ερώτηση που με κλονίζει τόσα χρόνια. Αφού ήταν τόσο καλά το 2014 και όλα πηγαίναν καλά και όλοι προβλέπανε ότι θα υπήρχε θετική ρυθμή ανάπτυξης, γιατί δεν το κλείσατε την πέμπτη αξιολόγηση? Γιατί δεν την κλείσατε? Να σας πω εγώ γιατί δεν την κλείσατε την πέμπτη αξιολόγηση. Δεν την κλείσατε γιατί ήρθαν οι θεσμοί και σας είπανε να κλείσετε την πέμπτη αξιολόγηση και να πάρετε μια προληπτική γραμμή επίστωσης. Και δεν μπορούσατε να το αντέξετε αυτό. Και γι' αυτό αλλάξατε την κυβέρνηση και κάνατε ανασχηματισμό. Γι' αυτό δεν ψηφίσατε τον κύριο Κουβέλη για πρόεδρο, ενώ ξέρατε με τον κύριο Κουβέλη θα παίρνατε τις 180 ψήφους. Οπότε τι μας λέτε ότι εμείς σας χαλάσαμε το δρόμο? Ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Πηγαίνατε καλά, είχατε βγει στην οικονομία, υπήρχε ανάπτυξη. Γιατί δεν το κλείσατε αυτή τη ρημάδα την πέμπτη αξιολόγηση? Εμείς θέμε. Εμείς θέμε. Δεν θέλατε την προληπτική γραμμή πίστωσης και γι' αυτό δεν το κλείσατε. Και γι' αυτό είμαστε τόσο διαφορετικοί, κύριε Βρούτση. Γιατί εμείς έχουμε ένα σχέδιο που κλείσαμε τη δεύτερη αξιολόγηση, που θα κλείσουμε την τρίτη αξιολόγηση, που θα βγούμε στις αγορές που βγήκαμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πριν από 2 ώρες ξαναβγήκαμε στις αγορές για την αναδιάρθρωση του χρέους, για να είναι ακόμα πιο ελκυστικά τα ομόλογα όταν θα βγούμε στο νέο έτος για να βγάλουμε καινούρια χρήματα. Πάει όλη η επικοινωνία σας από τον Ιούνιο. Δεν θα πάρουμε τα 800 γιατί δεν πληρώνουμε τις λήξεις πρόθεσμες. Δεν θα κλείσει το 2017 για να έχουμε πλεόνασμα. Θυμάστε τις εφημερίδες σας που λέγανε ότι καταραίουν τα έσοδα στο αέρα ο προϋπολογισμός και υπάρχει το 1,2 δις. Ή θυμάστε όλο αυτό το αφήγημα ότι το 2018 θα πάρουμε νέα μέτρα και έχει συμφωνηθεί ότι δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ νέο μέτρο. Και τώρα τι λέτε για τις τράπεζες? Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση. Ότι σήμερα είχαμε συνάντηση με το Προεδρείο, το ΔΟΥΣΟΥ, των συμβολιογράφων Αθήνας Πειραιά. Ήταν εκεί και ο κύριος Κοντονής, ήταν εκεί και ο κύριος Τόσκας. Κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση. Έχουμε μια κοινή ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ούτε αυτό δεν σας έχει βγει. Γιατί λύνουμε τα προβλήματα ένα-ένα. Και φτάνουμε τώρα στο μέρισμα που λέμε. Βγήκε εδώ στη Βουλή όταν ανακοινώθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι είναι μάγος ο Τσίπρας και από πού βγήκε αυτό το μέρισμα. Το ξαναείπε την άλλη μέρα το πρωί στον κύριο Άρη Πορτοσάλτε σε μια πολύ δυναμική και σκληρή συνέντευξη. Τέτοιες συνεντεύξεις έχουμε να δούμε από τότε που Εμβέρ Χότζα έδωνε συνεντεύξεις στο ράδιο Τίρανα. Αλλά άρα από πού προέρχονται? Από πού προέρχονται αυτές οι... Δεν ξέρω. Εγώ το λέω το αστείο. Πώς το καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμία. Είναι το αστείο, κύριε Τασούλα, όπως και τα μυθιστορήματα όταν φεύγουν από το συγγραφέα. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από πού έρχονται αυτά τα χρήματα? Μας μίλησε ο κύριος Θεοχάρης, μίλησε και έφυγε, αλλά μας είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι είναι λάθος στρατηγική, ότι δεν έπρεπε να έχουμε αυτό το πλεόνασμα και γιατί δεν κάνουμε και κόβουμε και άλλες επιδοτήσεις και να βάλουμε και άλλους φόρους για να αυξηθεί αυτό το πλεόνασμα και άλλα πολλά.
Το εξηγήσαμε πολλές φορές, το εξήγησε και ο εισηγητής μας, ο Μάκης ο Μπαλαούρας, ότι είμαστε σε ένα μνημόνιο. Και μέσα σε αυτό το μνημόνιο, αντιθέτως από ό,τι λέει ο κύριος Θεοχάρης, οι θεσμοί κάνουν εκτιμήσεις για την απόδοση των μέτρων. Και πάντα, ιδιαίτερα το Δουνουτού, και ο Θεοχάρης έπρεπε να το ξέρει αυτό, γιατί έχει συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση και με το Δουνουτού, και εσείς ίσως, δεν ξέρω εσύ τα δημοσιονομικά, αλλά θα έχετε εικόνα, πάντα υποτιμούν την απόδοση αυτών των μέτρων. Πάντα. Λέμε εμείς ότι αυτό το μέτρο θα φέρει 300 εκατομμύρια, λένε αυτή θα φέρει 40 εκατομμύρια. Γίνεται κάπου στη μέση συζήτηση και αυτό δημιουργεί μια υπεραπόδοση. Δεν παίρνουν και υπόψη, όπως σας έχω πει πολλές φορές, και τα μη παραμετρικά μέτρα, και άρα υπάρχει μια φυσική ροπή προς μια υπέρβαση. Δεν το επιλέξαμε εμείς. Δεν επιλέξαμε εμείς να έχουμε υπέρβαση. Δεν ήταν ο στόχος μας να έχουμε υπέρβαση. Τσακωνόμασταν όλο τον καιρό να πάρουμε λιγότερα μέτρα και θεωρούς και δικαιώνομαστε εκ των υστέρων. Τώρα δεν κερδίζω κάτι που δικαιώνουμε εγώ ή η ομάδα μας εκ των υστέρων. Αυτή όμως είναι η κατάσταση. Και είναι αλήθεια ότι θα πάρουμε 400 εκατομμύρια και το έχουν δεχθεί από το εθελούσια αποκάλυψη που λέτε κύριε Κουλιαράκη. Βεβαίως μερικοί έχουν πάρει να το πληρώσουν με δόσεις και έχουμε πάρει μόνο 200, αλλά θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, και πιο σημαντικό το θεωρούν και οι θεσμοί, θα πάρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου τα 400 εκατομμύρια που είπατε. Κοιτάξτε, έχετε ένα πρόβλημα ως Νέα Δημοκρατία για τα μακροοικονομικά. Γι' αυτό κάνετε το λάθος το 2014, γι' αυτό κάνετε το λάθος τώρα που μας κάνετε κριτική. Σήμερα δε, ο σύμβουλος για τα μακροοικονομικά του κυρίου Μητσοτάκη έχει άρθρο στην Αυγή. Ο σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη που θέλει να είναι πρωθυπουργός έχει άρθρο στην Αυγή που λέει ότι δεν θα έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα γιατί η μισθή είναι χαμηλή και άρα, ορίστε, η ονομαστική, στην καθημερινή, συγγνώμη, είναι το άρθρο, και λέει, σωστά, στην καθημερινή, και λέει ότι δεν θα έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα γιατί η οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου είναι χαμηλή. Γιατί είναι χαμηλή? Γιατί η μισθή είναι χαμηλή. Σηκώνω τα χέρια. Αυτό είναι κάτι που το ξέρει ο φοιτητής του πρώτου έτους που έχει κάνει το πρώτο μάκρο και το πρώτο μάθημα διεθνές εμπόριο. Γι' αυτό πηγαίνει το κεφάλαιο από τις χώρες που έχει ψηλούς μισθούς στο τρίτο κόσμο που έχουν χαμηλούς μισθούς. Δηλαδή έχετε ένα σύμβουλο που δεν ξέρει καν και συμβουλεύει τον μελλοντικό υποτίθεται πρωθυπουργό της χώρας για τα βασικά. Κάνετε κάτι γιατί οι παρεμβάσεις σας εκθέτουν συνεχώς. Συνεχώς δεν μπορεί να γράφει ο σύμβουλος του αρχηγού της αντιπολιτεύσεως αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι χαμηλότερο από το πρώτο έτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάμε τώρα στο μέρισμα και τις μεσαίες τάξεις και πού θα πάει αυτό το μέρισμα και σας κρύβουμε. Θα είναι εδώ αύριο και ο κύριος Κουλιαράκης και η κυρία Αχτσόγλου να σας πούνε λεπτομέρειες. Πρώτον, ποτέ, σύντροφοι του ΚΚΕ, δεν είπαμε ότι είμαστε ευεργέτες. Ποτέ δεν το είπαμε. Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι καλά τα πράγματα. Ποτέ δεν το έχουμε πει. Έχουμε πει ότι έχουμε ένα αφήγημα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και επειδή με κατηγορήσατε χθες ότι διαστροβλώνω τα λόγια, να είσαστε κι εσείς προσεκτικοί. Ποτέ δεν σας έχω πει ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Είναι άλλο να είναι μεγάλες οι δυσκολίες του ελληνικού λαού και είναι άλλο να πεις ότι βλέπουμε σημάδια βελτίωσης στην οικονομία. Είναι τελείως διαφορετικό. Ούτε χαιρόμαστε, ούτε θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά, ούτε είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική και όχι να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε φταίει η Ευρώπη και τελείωσε το θέμα. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και ερχόμαστε στο μέρισμα να σας δώσω κάποια παραδείγματα πώς θα δουλέψει.
Να ξέρετε ότι, ποιος μου το ρώτησε, ο κύριος Μαυρωτάς νομίζω, μου είπε αν θα υπάρχουν και περιορισμούς στις καταθέσεις. Έχετε δίκιο ότι σωστό είναι αυτό και θα υπάρχουν όριο στις καταθέσεις. Θα είναι περίπου 9.000 και, για ένα άτομο και 50% για κάθε ενήλικο μετά, 25%. 100% για κάθε παιδί. Συγχρόνως θα υπάρχει και ένα άλλο περιορισμό που είναι με την ακίνητη περιουσία, όπου θα είναι για ένα άτομο έως 120.000 ευρώ και 15.000 για κάθε πρόσθετο μέλος έως 180.000. Άρα υπάρχουν αυτά που ζητήσατε για τις καταθέσεις, θα υπάρχουν και για τα ακίνητα. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Για μια οικογένεια που ένα άτομο ανάμεσα σε μηδέν εισόδημα και 3.000 θα πάρει 450, με 3.000 και 6.000 θα πάρει 350 και 6.000 με 9.000 250. Να πάω στο άλλο άκρο, μια οικογένεια που μαμάς, μπαμπάς και δύο παιδιά, μέχρι 6.000 θα πάρουν 900 ευρώ, άρα το μέγιστο δηλαδή που είπε ο Πρωθυπουργός από 250 μέχρι 9.000, με 6.000, ανάμεσα σε 6.000 και 12.000 θα πάρει 700 ευρώ και ανάμεσα σε 12.000 και 18.000 θα πάρει 500 ευρώ. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ένα μέρισμα για τον φτωχότερο των φτωχών. Είναι ένα μέρισμα που πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι πια των μεσαίων τάξεων. Γιατί το εισόδημα 12.000 με 18.000 δεν είναι ότι είναι στο κατώτερο μέρος. Πιάνει δηλαδή τέταρτο, πέμπτο δεκατημόριο στην διανομή του εισοδήματος. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και να τρέψουμε τη διαδικασία που έχουμε ζωρίσει τα μεσαία στρώματα. Είναι αυτό αρκετά? Όχι, δεν είναι αρκετά. Είπαμε ότι πρέπει να πανηγυρίζουν και να μας λένε μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει μετά από 10 χρόνια ύφεση και τόσα χρόνια μνημόνια. Όχι. Πότε το έχετε ακούσει από κάποιον υπουργό να το λέει αυτό? Πότε το έχετε ακούσει από μένα να το λέει αυτό? Οπότε να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όπως μου είπατε και εγώ να είμαι πιο προσεκτικός. Θεωρώ όμως ότι είναι μέρος μιας διαδικασίας και ένα σχέδιο. Σας έχω πει τι είναι αυτό το σχέδιο. Είναι σιγά σιγά όλα αυτά τα προβλήματα που όντως καλά το βάζετε ότι έχουμε ζωρίσει με τα μεσαία στρώματα να αρχίζει να αλλάζει, καθώς έχουμε βάλει και 3,5 δις μέσα στο πενταετές στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αλλά επιτρέψτε μου, άλλα ένα-δύο λεφτά θέλω κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου όμως ένα σχόλιο. Γιατί άκουσα κάποιες ειρωνίες από τον κύριο Θεοχάρη ότι τάχα δεν μας αποσχολούν τα πραγματικά μας προβλήματα και τώρα βρήκαμε τα Paradise Paper. Αλήθεια κύριο Θεοχάρη, αλήθεια το λέτε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι τα 300 δις εκεί και το σύστημα που χτίστηκε μετά από το 1980 που είναι η νόμιμη αποφυγή, που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα, ή δεν είπε αυτό? Πραγματικά δεν έχει ζωρίσει τα μεσαία στρώματα στα τελευταία 30 χρόνια? Από πού προέρχεται αυτή η ανισότητα? Δεν είναι κάθε ευρώ, κάθε δολάριο, κάθε γεν? Εγώ δεν σε διέκοψα κύριε, θα ακούσετε τώρα, θα ακούσετε. Κύριε Θεοχάρη, για 30-40 χρόνια, Θεοχάρη, για 30-40 χρόνια η κεντροαριστερά. Κύριε Θεοχάρη, κύριε Θεοχάρη, 30-40 χρόνια θα ακούσεις κύριε Θεοχάρη. Μισό λεπτό κύριε Υπουργέ. Δεν θα κάνετε λαϊκισμούς μετά να διακόπτετε να μην ακουστεί κύριε ο αντίλογος. Για 30 και 40 χρόνια οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς και η κεντροαριστερά που ασπάστηκε τον νεοφιλελευθερισμό, προτιμούσαν κάποιος τραπεζίτης, κάποιος χρηματιστής, κάποιος επιχειρηματίας να έχει το τρίτο κότερο στην Τζαμαϊκά, να έχει το δεύτερο σπίτι στην Ίγκια, παρά να χτιστεί ένα νοσοκομείο, παρά να υπάρχει ένα σχολείο. Αυτό ήταν το σύστημα που χτίσατε. Και ούτε βάζω την μπάλα στην εξέδρα, βάζω τι είναι η πραγματικότητα, τι είναι θεσμοί. Και ζητάω από τις προοδευτικές δυνάμεις να έχουν ιδέες και για την Ευρώπη, πώς το
αλλάζουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό είναι δεδομένο, είναι ένας περιορισμός. Και όταν έχουμε τον αντιπρόεδρο της αντιπολίτευσης να λέει καλά κάνουν, καταλαβαίνουν οι μεσαίες τάξεις τι έχουν να περιμένουν αν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Να περιμένουν αυτό που είχαν τα τελευταία 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Υπουργό.